Σήμερα συζητήσαμε τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, μια σύμβαση πάρα πολύ σημαντική για την καταπολέμηση της βίας κατά το γυναικό. Τρεις παρατηρήσεις έχω να κάνω. Πρώτον, ότι το σπίτι της γυναίκας στην Κύπρο ασχολείται μόνο με ενδοοικογενειακή βία, ενώ η βία μπορεί να προέλθει και εκτός της οικογένειας και άρα θα πρέπει να ενταχθεί η βία γενικά στους σχεδιασμούς της καταπολέμησης της από την κυβέρνηση. Το δεύτερο είναι να συγχαρώ τον κύριο Τσάρταν, ο οποίος ανέλαβε ως πρόεδρος του συντονιστικού φορέα που θα παρακολουθά τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στον κύριο Τσάρταν λόγω της εμπειρίας του στα ανθρώπινα δικαιώματα και ελπίζουμε πραγματικά ότι θα προχωρήσουμε με αυτό το θέμα. Τρίτον, θέλω να πω ότι πράγματι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, νομοθεσίες, νόμοι, κανονισμοί, πρωτόκολλα. Εκείνον όμως που αντιλαμβάνεται κάποιος όταν συζητά τα θέματα βίας είναι ότι σταματούμε εκεί, στην πολύ καλή νομοθεσία, στα καλά πρωτόκολλα, αλλά η εφαρμογή πόρο απέχει από το να προστατεύσει τα θύματα της βίας, πόρο απέχει από το να τους δώσει άμεσα προστασία και πραγματική προστασία και νομική αρρωγή. Άρα αναμένουμε πάρα πολλά από την κυβέρνηση να κάνει για να φτάσουμε στο σημείο εκείνον που θέλουμε. Τρίτο, θέλω να πω ότι στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης έχουμε δύο επιφυλάξεις, τις οποίες θεωρούμε και τις δύο απαράδεκτες ως κίνημα οικολόγων συνεργασία πολιτών. Η πρώτη επιφύλαξη αφορά τις αποζημιώσεις για τις γυναίκες, για τα θύματα και έχουν εξαιρεθεί οι μετανάστριες. Μάθαμε σήμερα ότι αυτό το κονδύλι είναι γύρω στα 8 εκατομμύρια και θεωρούμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι υπεράνω όλων και θα πρέπει να μην είμαστε μικρόψυχοι. Υπάρχουν γυναίκες που ζουν στην Κύπρο χρόνια και δεν πρέπει να αφήνονται αβοήθητες όταν είναι θύματα βίας. Το δεύτερο είναι η σύνδεση της άδειας παραμονής γυναικών με τον σύζυγό τους. Σε περιπτώσεις που υπάρχει βία, θεωρούμε ότι δεν πρέπει πλέον να συνδέεται το δικαίωμα παραμονής μιας γυναίκας στην Κύπρο από το σύζυγο της, γιατί αυτός είναι λόγος εκβιασμού και λόγος του να παρεμποδίζεται αυτή η γυναίκα να βγει και να καταγγείλει το θύμα, τον θήτη, να βγει και να καταγγείλει τη βία που έχει υποστεί, γιατί φοβάται ότι μπορεί να απελαθεί από την Κύπρο. Προσβλέπουμε ότι στους τελευταίους μήνες της αυτή η κυβέρνηση θα τρέξει με 100 για να καλύψει τα κενά, να συζητηθούν όλα τα θέματα για να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Τέλος, θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει και έρευνα στην αστυνομία μετά και από το χειρισμό της δίκης της Αγγλίδας, αλλά και άλλες περιπτώσεις που απορριφθήκαν οι καταγγελίες γυναικών που έχουν υποστεί βία, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και την κουλτούρα και το κλίμα που επικρατεί στην αστυνομία, τις αδυναμίες που χρειάζεται να υπερβούμε για να φτάσουμε στο σημείο τα θύματα να νιώθουν ασφάλεια να πηγαίνουν στην αστυνομία. Κυρία Καλλιδό, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα περιθώριο το οποίο έχει δοθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία για να αφομοιώσει όλες αυτές τις νομοθεσίες και να εναρμονιστεί. Ποιο είναι το χρονικό περιθώριο αυτό και κάθε πότε ελέγχεται στην Κυπριακή Δημοκρατία για αυτόν τον σκοπό? Κοιτάξτε, περασμένη Παρασκευή ήταν η Επιτροπή Κρέβιο που παρακολουθεί την εφαρμογή της σύμβασης. Εμείς ως Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μιλήσαμε μαζί τους. Αν δεν κάνω λάθος, είναι κάθε εξαμηνία. Εξού και από ό,τι μας είπε ο κύριος Τσάρτας, θα ετοιμάζει έκθεση προόδου κάθε εξαμηνία, την οποία έχουμε ζητήσει και εμείς ως Επιτροπή, για να μπορούμε να ξέρουμε και πού βρισκόμαστε. Γιατί, ξέρετε, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Πρέπει όμως για τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να ενημερώνεται σε ταχτά διαστήματα η Βουλή και να παρεμβαίνει εκεί που χρειάζεται, γιατί πρέπει πραγματικά να χτίσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο, αλλά και ένα πλαίσιο ανταπόκρισης στις ανάγκες των θυμάτων, το οποίο να είναι θυματοκεντρικό, πέρα και πάνω από πολιτικές σκοπιμότητες, για να επιτέλους τα θύματα, είτε είναι γυναίκες που είναι στην πλειοψηφία της και κορίτσια, είτε είναι σε λίγες περιπτώσεις άντρες, να νιώθουν ότι μπορούν πραγματικά να αποταθούν σε αυτό το κράτος και να βρουν και το δίκαιο τους, αλλά και προστασία.